είμαστε εδώ, επιστροφή στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση με αυτό το πλάσμα, το θεσπέσιο πλάσμα, το αγαπημένο μου, το λατρεμένο μου, που κάθε φορά και στο κόκκινο μας φτάνει η Ιωάννα Σκανδαλάκη και κάθε φορά μας δείχνει πώς πραγματικά μέσα σε λίγο χρόνο θα γυμναστούμε σωστά στο σπίτι, χωρίς να χρειαστεί ούτε να ξοδευόμαστε, ούτε να κάνουμε πολλά, ούτε να έχουμε και καμία δικαιολογία. Όχι, εντάξει. Από το σπίτι μας τι άλλη δικαιολογία να έχουμε? Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ αποδείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα το αποδείξουμε δηλαδή και σήμερα, ότι ακόμα και με τη γόβα, ακόμα και ντυμένες όπως είστε έτσι για μια βραδινή έξοδο, για μια απογευματινή έξοδο, μπορείτε να γυμναστείτε λίγο πριν. Ναι. Καλή θέληση να υπάρχει. Σαφώς. Είσαι καλά? Είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Πάντα είμαι καλά. Μπράβο, κορίτσι. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Γιατί να μην είμαι? Κάνω αυτό που αγαπώ. Σε ακολουθεί πολύ κόσμος, ναι. Που σημαίνει ότι μεταδίδεις και όλο αυτό που κάνεις σωστά και σε πάρα πολύ κόσμο. Χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό εγώ μου και χαίρομαι πολύ που μπορώ να το μεταδίδω και μέσα. Μου έδωσε την ευκαιρία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ να το μεταδίδω και μέσα από το γυαλί. Παιδί μου, τι λες τώρα, ξέρεις πόσος κόσμος μας στέλνει μηνύματα ότι κάθεται στο σπίτι ή ακόμα και αν δεν την παρακολουθεί την εκπομπή την ώρα, τώρα, εδώ, 4:30 στο live, μπαίνει στο neatv.gr και βρίσκει το κομμάτι σου και κάνει τη γυμναστική του και έχει ξενιάσει. Πολύ ωραία. Είναι σημαντικό και για εμάς. Ξέρεις κάτι. Πριν βρεθώ εδώ πέρα, στη σελίδα μου, την επαγγελματική, μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμος γυναικείος και μου έλεγε ότι θέλει να γυμναστεί μαζί μου. Αυτός ο κόσμος δεν ήταν από τα Χανιά της Κρήτης. Ήταν από Πελοπόννησο, ήταν από τα Τρίκαλα, από την Κοζάνη, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Άρα δεν μπορούσαν να έρθουν για ένα personal. Δυστυχώς όχι. Δύσκολο. Αλλά αυτός ο κόσμος μας βλέπει από εδώ. Είδες λοιπόν, γιατί χαίρομαι. Πολλά φιλιά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι που ακολουθείτε το πρόγραμμα της Ιωάννας πιστά και αν ακολουθήσετε και το σημερινό. Σίγουρα θα δυνατήσουμε, ναι, θα κάψουμε λίπος. Πολλές θερμίδες, γιατί πολλές γυναίκες εγώ μου με ρωτάνε μπορώ να δυνατήσω εγώ και λέω γιατί να μην μπορεί να δυνατήσει. Όποια γυναίκα δηλαδή το επιθυμεί, αρκεί να είναι αποφασισμένη. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι χρυσοί κανόνες, δηλαδή καλό είναι να τρώμε πέρα από την άσκηση που πρέπει να ακολουθούμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Καλό είναι να κάνουμε συχνά και μικρά γεύματα. Είναι πολλές γυναίκες, λοιπόν, σαφώς. Και συχνά γευματάκια. Γιατί εμείς γυναίκες... ξέρεις που πέφτουμε στην παγίδα, ότι λέμε εντάξει, τώρα θα πάω και 3 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο. Ναι. Οπότε θα πάω μετά να φάω και 2 πιτόγερα, γιατί τα έχω κάψει στο γυμναστήριο. Ναι. Δεν είναι έτσι. Θέλει ισορροπία σε όλα. Θέλει ισορροπία. Είναι πολλές γυναίκες που τρώνε μία φορά τη μέρα. Και πιστεύουν ότι έτσι θα χάσουν βάρος. Έτσι δεν χάνουν βάρος. Χάνουν μυϊκό ιστό. Επίσης, ο οργανισμός τι παθαίνει. Είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός. Νομίζει ότι είναι σε φάση λιμοκτονίας και έτσι κρατεί το λίπος του, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Και έχουμε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά ακριβώς, που πιστεύουμε. Ακριβώς, το άκρως αντίθετο. Θέλουμε ενυδάτωση. Δεν πίνουν πολλές γυναίκες νερό. Ρωτάω, μου λένε, παθαίνουν κράμπες στην άσκηση στο μεταξύ και τους ρωτάω, νερό πίνεις, ενυδατώνεσαι? Ναι, ήπια, πότε ήπια? Μου λένε, α, χθες ήπια, δεν ήπια σήμερα. Είναι πολύ βασικό και στον καλό μεταβολισμό η ενυδάτωση. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 30 με 35 ml ανά κιλό βάρος. Και μιλάμε για νερό, έτσι. Κανένα άλλο υγρό δεν μπορεί να υποκαταστήσει, έτσι. Ούτε ο καφές, ούτε τα τσάγια, γιατί είναι διουρητικά τα τσάγια, έτσι, αφυδατώνουν περισσότερο. Χρειαζόμαστε λοιπόν... Εδώ μην την κοιτάξετε, παιδιά, εδώ Αντώνη τα μέρα σου. Μας κάνουν σήματα, μας κάνουν έτσι από εδώ, έτσι από εκεί. Ζηλεύουν, ζηλεύουν. Πού λες, μαμπούλα. Νεράκι, νεράκι. Νερό, βοηθάει στον καλό μεταβολισμό, άφθονο νερό τουλάχιστον. Π.χ. πόσα κιλά είσαι τώρα εσύ? Εγώ τώρα είμαι 57. Ωραία. Κάνε ένα υπολογισμό. Αυτό το παντελόνι βέβαια είναι για μια γυναίκα που είναι 40 κιλά, δεν έχει να κάνει. Να κάνω έναν υπολογισμό, παιδιά, 30 ml ένα κιλό βάρους. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. 60, να σε βοηθήσω. Βοήθαμε. Είσαι 60. 36, 18. Τι 18? 1800 ml. Τι 1800 ml? Στις πόσες μέρες, στις πόσες εβδομάδες θα πει 1800 ml, θα πνιγώ? Βρήκες και τον άνθρωπο τώρα που δεν πίνει νερό. Του νερό, το ξέρεις, τα έχουμε πει αυτά. Μεγάλο λάθος. Επίσης, πρέπει... Καλό θα είναι μάλλον να προσθέτουμε μπαχαρικά στα γεύματά μας. Αυξάνονται τις εσωτερικές καύσεις κατά 4%. Άρα? Άρα, πιπεράκι, κίμινο. Ας από το κάνει και πιο νόστιμο το φαγητό. Όχι αλάτι όμως. Αλάτι με ένα μέτρο. Γιατί προκαλεί κατακράτηση. Ωραία. Και μετά από όλες αυτές τις διατροφικές συμβουλές. Και επίσης, γογούλα,
Σε διέκοψα. Όχι, δεν πειράζει. Επίσης, θα σου πω κάτι. Είναι πολλοί άνθρωποι, λοιπόν, που με ρωτάνε... εγώ να σε ρωτήσω, μου λέει κάτι. Δεν έχω ανάγκη να γυμναστώ. Γιατί δεν αδυνατίζω? Λέω, τι κάνεις γι' αυτό? Μου λένε, εντάξει, κινούμε, δουλεύω, κάνω γυμνάζομαι. Στο σπίτι. Γυμνάζομαι, μου λένε. Κινούμε, δουλεύω, κάνω δουλειές. Και απαντώ εγώ ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε για να κινείται, γεννήθηκε για να έχει μια φυσική δραστηριότητα. Δεν σημαίνει αυτό ότι επειδή θα καθαρίσω εγώ το τραπέζι μου, σίγουρα και όχι θερμίδες, ναι, αλλά δεν γυμνάζομαι. Είναι σαν να λέμε, σωστό, ότι ένα πουλί το οποίο πετά, που γεννήθηκε για να πετά, ότι δουλεύει την πλάτη του, ότι γυμνάζεται. Κάνει πλάτη. Mm-hmm. Είναι οξύμορο. Δεν είναι λογικό. Άρα εγώ δηλαδή που 2 μέρες έβαζα τα χαλιά, τίποτα, καμία γυμναστική. Έκαψες θερμίδες, αλλά δεν μπορεί το χαλί, δεν μπορεί η εργασία. Το ξεσκονόπανο, δεν μπορεί ηλεκτρική σκούπα να σας αδυνατήσει. Δεν μπορεί να σου κάνει σύσφυξη στο αλλιώς σώμα. Αλλιώς θα ήμασταν όλες. Δεν μπορεί να κάνει λιπογλυπτική. Σίγουρα είναι καλύτερο από το να καθόμαστε σε ένα καναπέ, αλλά όμως δεν προσφέρει τις απαιτήσεις που έχουμε. Σφριγιλότητα στο δέρμα, δεν προσφέρει αύξηση του μυϊκού ιστού. Δεν τα προσφέρει. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι τα προσφέρει όλα αυτά. Κάντε focus λοιπόν σήμερα στην Ιωάννα και κάθε Δευτέρα να κάνετε focus στην Ιωάννα. Ακολουθήστε πιστά το πρόγραμμά της και θα με θυμηθείτε για πολύ άμεσα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα καψούμε πολλές θερμίδες. Θα σε παρακολουθώ με βλάβη, να ξέρεις, γιατί μετά τα κάνω στο σπίτι εγώ. Τα κάνεις. Θα απευθύνεσαι σε μένα, λες, και τα κάνω. Είμαι σίγουρη. Αλήθεια τα κάνω. Αλήθεια. Ωραία. Αφού σου στέλνω μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να ζεσταθούμε σιγά σιγά. Λυγίζω, εναλλάξει τα πόδια. Σηκώνω, εναλλάξει κάθε χεράκι προς τα πίσω. Κατεβαίνω χαμηλά. Λυγίστε μου τα πόδια. Μπράβο. Πάμε άλλα 4. Αυτό και μεταξύ τώρα στη γυμναστική και παθαίνω. 2. Ναι. Ναι. Καλό είναι να είναι κάτι έντονο να πούμε αμέσως. Λοιπόν, πάμε τα χέρια αριστερά δεξιά. Συνεχίζω να λυγίζω ποδαράκια, έτσι, να αλλάξει. Έτσι, να το ακολουθείτε βήμα-βήμα το πρόγραμμα της Ιωάννας. Ωραία, ξέρω, κάνω και μια μικρή στροφή. Έχουμε ακολουθήσει πιστά και έχουμε δει θεαματικά αποτελέσματα πάνω του. 2 ακόμα. Τελευταία στροφούλα. Μπράβο. Ωραία. Κάνω κύκλους. Αλλαγή. Ωραία. Και τα 2 μαζί. Ωραία. Πάμε μπροστά κύκλο με το ένα χεράκι. Συνεχίζεις να δουλεύεις πόδια. Συνεχίζεις να λυγείς και να τεντώνεις πόδια. Βεβαίως. Θέλω δεν να θα ζεστάνω ποτέ τα πόδια. Και τα πόδια μου. Θέλει και συγχρονισμό δηλαδή. Πάμε μαζί. Ωραία. Σπρώχνω τώρα. Αλλάζω χεράκι. Βλέπεις το κοινό στο τζάμι, έτσι. Αλλαγή. Αλλαγή. Τόσο γρήγορα. Προσπαθώ. Είπαμε θα κάψουμε θερμίδες σήμερα. Δηλαδή πες μέχρι το τέλος του προγράμματος να μου έχει χαλαρώσει λίγο το παντελόνι. Επί τόπου. Πάμε μαζί τα χεράκια. Και διπλό. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Σασέ. Τι κάνω, βηματάκια πλάγια. Σταυρώνω μπροστά. Γλιστράει πολύ εδώ. Γλιστράει. Με τι σφουγγαρίσανε. Είμαστε λίγο κύριοι. Αυτό που και μπορείς και μιλάς και γελάς και γυμνάζεις, σήμερα να ξεπερνάει. Υποκλίνομαι. Πάμε άλλα 2. Τελευταίο. Μπράβο. Λοιπόν. Τι κάνω. 1, 2, 3, 4 ψαλίδια και κάθισμα. Δεν βοηθάει, παιδιά, το παντελόνι. Μπράβο.
Αμ' άλλο ένα. Μπράβο. Λοιπόν. Φαίνω πίσω να αλλάξει τα πόδια. Έξι φορές και. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Θα σας βοηθήσω στο μέτρημα. Αμέ. Αμέ, πολλές ώρες και τι μου λένε. Μετράω. Ένα, δύο, τους κάνω personal και μετράω. Πέντε, έξι. Ποιο ζωήρα σε θέλω, Ιωάννα, ποιο ζωήρα. Ναι, κυρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Τελευταίο. Πώς νιώθεις τη θερμοκρασία να με δένει, τα παιδιά, απίστευτο. Δεν φτάνει και τα μισά μου, θα πω. Ωραία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πλάγια, βήματάκια και κλωτσιά. Αυτό είναι λίγο σαν πεντοζάλι, ας πούμε. Πεντοζάλι, δεν θα το έλεγα. Λίγο πιο ζύρω, βρε παιδί μου. Ορίστε, παιδιά, μέχρι και με τα κούλι. Δηλαδή, εντάξει, είναι εύκολο. Τι άλλο θέλω, ε. Φοβάστε, μην το φοβάστε. Λοιπόν. Τι κάνουμε. Φανταζόμαστε ότι χτυπάμε κάποιον, έτσι. Α, εύκολα. Ωραία, πάμε στο πλάι. Ωραία, γωγό. Τέλεια. Γυμνάζουμε και κοιλιακούς μαζί, το φαντάζομαι ότι χτυπάω κάποιον και τον έχω και πλάι μου και μπροστά μου και πίσω μου. Αλήθεια με τρελαίνει. Λοιπόν, από κάτω προς τα πάνω. Είναι και το στυλ, ρε παιδί μου, που έχεις να κάνεις γυμναστική. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι γι' αυτό τελικά. Δηλαδή, στόχοι, στόχοι. Το πάω τώρα λίγο αγγούρι. Ναι. Πόσο γρήγορα, ρε παιδί μου. Ωραία. Λοιπόν. Πλάγια βηματάκια, πηδηματάκι μικρό. Απ! Μπρος πίσω! Μην δίνει σημασία, Ιωάννα, σε μένα. Εδώ τηλεθεάτριες. Ωραία. Λοιπόν. Α, το θες. Δύο, τρία, τέσσερα. Τρέχω μπροστά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τρέχω μπροστά. Πηδάω τέσσερις φορές πίσω. Τελευταίο. Τίποτα, λίγο να ξαποστάσω εγώ, δεν σε πειράζει. Λοιπόν, θα βρω τα βήματα και πίσω, γιατί θα ξαπλώσω, ε. Θέλω να κάνουμε και κυλίτσα μαζί. Πώς θα ξαπλώσω. Απασχολεί πολύ οι γυναίκες σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, άλλη μια φορά. Δεν λες, όλο αυτό που μας παρουσιάζεις τώρα. Ναι. Πόσες φορές την εβδομάδα, συνέχισε κανονικά, πόσες φορές την εβδομάδα θα πρέπει να το κάνουμε, είναι περίπου ένα 20 λεπτό. Πόσες φορές την εβδομάδα θα πρέπει να το κάνουμε για να δούμε πραγματικά αποτελέσματα. Επειδή είναι πλήρες, ναι. Δύο φορές την εβδομάδα. Είναι μια χαρά, δηλαδή δύο 20 λεπτά την εβδομάδα θέλουμε. Με, δύο με τρία. Τέλεια. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Όχι, δεν είναι βέβαια. Τίποτα. Είναι όμως αποδοτικά. Δηλαδή μπορούμε να το μοιράσουμε ένα Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο προαιρετικά ή ένα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Βεβαίως και καλό είναι να τα εφαρμόζουμε και πρωί στην επανάληψη. Αν όχι μεσημέρι. 10 η ώρα, παιδιά, τι ώρα είναι, 9 η ώρα, ήταν η επανάληψη 10. Λοιπόν. Πρωινάδικο να είστε. Αυτό θέλει και λίγο ισορροπία. Λοιπόν, τι κάνω, φέρνω ένα αλλάξτε τα ποδαράκια μπροστά. Κάνω ευρώστιες προβολές. Κάμψη του κορμού στο πλάι και δουλεύω κοιλιακούς. Μόνο κοιλιακούς, τα πάντα δουλεύεις. Ναι. Και ποδαράκια μαζί. Άλλο ένα. Μπράβο. Λοιπόν. Πάω στην επόμενη. Είσαι θεά, είσαι θεά. Αγαπώ. Τι θες, θέλω να σου φέρω στρωμά. Όχι, όχι, όχι. Μη φέρεις ακόμα.
καθόλου. Για να σου δείξω μια σκισούλα η οποία δεν χρειάζεται στρωματάκι. Ωραία. Για να σου πάρω να πατήσω. Πατάω χεράκια κάτω. Σηκώνω να αλλάξω τα πόδια. Δύο φορές και κάνω δύο τζακς. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Άλλο ένα. Αμάν. Είδες, εγώ λίγο. Ωραία. Άμα άλλα δύο. Τι κάνεις? Καλά είσαι, πες μου πως είσαι, Δανέας. Αυτό που κάνεις το έκανα σήμερα το πρωί. Αλήθεια, είναι τι είναι μορφή άσκησης? Όχι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να το κάνω έτσι, να πέμω. Ναι. Σαφώς. Αν βγεις λίγο πιο έξω. Τι εννοείς πιο έξω? Α, πιο έξω εδώ. Ναι. Α, να μην ακουμπάει καθόλου το πόδι, ναι, να μην είναι ξεκούραστο. Yes. Παιδιά, και τώρα. Σηκώνεις και τα δύο ποδαράκια προς τα πάνω. Μα τι λες. Εδώ πρέπει να με κρατάνε, θες να με κρατάς λίγο για να μπορείς. Αλήθεια το λες? Ναι. Μπράβο. Και δουλεύεις και λουκούς. Είναι παιδιά γυμναστική του καναπέ. Ναι. Ναι. Είναι ζώρικο. Είναι ζώρικο, ναι. Άντε μετά να πεις στον άλλο ότι ξέρεις, είναι ζώρικο που κάθεσαι στον καναπέ και γυμνάζεσαι. Αν δεν το κάνει κάποιος, δεν μπορεί να το νιώσει. Δεν μπορεί. Σε παρακολουθώ. Παιδιά, δώστε, Ιωάννα. Έχω πάλι το αυτό, αλλά... Μπορείς να το βγάλεις, να το βάλεις στο πλάι, ρε, Ιωάννα, ναι. Να σε λιγώνει, ναι, κορίτσι μου. Έλα, ας το μη σου... Όχι. Ας το, θα το φτιάξω εγώ. Λοιπόν. Ωραία. Θέλω να δουλέψουμε κοιλιακούς. Παίρνω χεράκια πίσω. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι ωραίο, είναι λίγο παιχνίδι, αλλά δεν βοηθάει και το κουμπί, ρε παιδάκι μου, σήμερα. Τι να κάνω. Είμαι πάνω κάτω κοιλιακούς. Εγώ να ξέρεις, αρχίζω και ψιλοπαρετούμε από τη διαδικασία, όχι της γύμνασης, δίπλα σου ο νέαρ, γιατί είναι άδικη και η σύγκριση πια. Άμα άλλο ένα. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω, γουγουλά. Θέλω τα ποταράκια πάνω και μένω σε αυτή τη θέση. Για ένα. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα αφήνω τα χεράκια στο κεφάλι. Θέλω να αγκαλιάσω το κεφάλι, να τεντώσω όλο το σώμα για να δουλέψω πάνω κάτω κοιλιακούς. Για δέκα δεύτερα. Χαμηλά τα πόδια. Αυτό δουλεύει. Αυτό... Δουλεύει πάρα πολύ. Βέβαια. Για αυτό και καθιστός δουλεύει. Να πω εγώ μου ότι, ότι όσοι έχουν, αντιμετωπίζουν παθήσεις μέσης, καλό είναι να αφήνουν το ένα ποδαράκι κάτω και το ένα στον αέρα, όχι και τα δύο στον αέρα. Α, ναι. Πάλι δουλεύει. Επίσης, όσοι έχουν αυγενικό, χεράκια πίσω από το κεφάλι και όχι τα χεράκια αγκαλιά στο κεφάλι όπως έκανα Επίσης, εγώ. Επίσης, όσοι έχουν παραπάνω από αυγενικό και μέση, να πάνε σε ένα φυσικοθεραπευτήριο καλύτερα. Όχι. Όχι. Να πάνε και σαφώς μετά να ακολουθήσουν την άσκηση. Να πάνε ούτως ή άλλως να πάνε κάνουν ένα περίπατο. Θα τους στείλει και γυμναστική. Άλλη μια φορά. Α, δεν είναι σωστό αυτό που δείχνεις τα παπούτσια από κάτω. Και αφήνω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δουλέψω τώρα ξανά. Χεράκια, κοιλιακούς. Τι θέλω να κάνω? Κάνω ένα push-up, έρχομαι στο πλάι και φαίνω προς τα πίσω το δεξί χεράκι. Δουλεύω πλαϊνά τις μέσεις. Δουλεύω το πάνω μέρος της πλάτης. Δουλεύω τα χεράκια μου και όλους τους κοιλιακούς. Και αλλάζω πλευρά. Πώς να μην κάψεις μία τα τραπέδια με τις δυσκήσεις, είναι δυνατόν. Εγώ μου θέλω να πω ότι πολλές γυναίκες κάνουν push-ups με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έχουν προς τα πάνω τη λεκάνη. Καλό θα είναι να ρίχνουν και τη λεκάνη κάτι, να δουλεύουν οι κοιλιακοί τους.
Εκεί τι κάνουμε, δουλεύουμε μόνο χέρια όταν έχουμε τη λεκάνη έτσι. Ναι, ναι. Που και πάλι δεν είναι πάρα πολύ σωστή, όχι, από ό,τι ξέρω, όχι, έτσι. Η άσκηση χάνει τη δυναμική της. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε δύο φορές ακόμα. Ωραία. Και άλλη μία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα έρθω στο πλάι και θα μείνω στον αέρα. Δουλεύω πλαϊνά της μέσης και πλάγιος κοιλιακούς. Ένα. Δεν ακουμπάω. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κοίταξε να δεις. Φτάνει όμως, εσύ, μας φτάνει είναι δύσκολο. Στον επιθυμητό στόχο, εγώ μου. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Που είναι πιο εύκολο. Ακουμπάμε κάτω τη λεκάνη. Βοηθάμε με τα χέρια και σηκωνόμαστε. Πιο σιγά. Okay. Αυτό είναι βοηθητικό. Εντάξει. Μας δίνεις δηλαδή την εναλλακτική. Ναι, σαφώς. Για όλα υπάρχει. Για όλα υπάρχει. Λοιπόν, και κάνω την αλλαγή μου. Πάμε και από την άλλη. Λοιπόν, ψηλά. Ωραία. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Και για αυτούς που αισθάνονται ότι η άσκηση αυτή δεν μπορεί να βγει, δεν μπορούν να την διεκπαιρώσουν, σιγά σιγά. Ένα. Βοηθάνε με τα χεράκια. Τέλειο. Δύο. Τέλειο. Τρία. Τέσσερα. Δεν μπορεί να έχει λύσεις για όλους, πέντε. Έτσι. Έξι. Η άσκηση, γογό μου, είναι για όλους. Η άσκηση και η γυμναστική είναι το ίδιο πράγμα, βέβαια. Είναι για όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, δεν υπάρχει κατηγορία. Και αποδεικνύεις και το διαπιστώνουμε και εμείς κάθε εβδομάδα ότι ό,τι είναι δύσκολο για κάποιον μπορεί πολύ εύκολα να γίνει εφικτό και να γίνει εύκολο. Βεβαίως, βεβαίως. Και να μην εξαιρείται κανείς από την συγκεκριμένη άσκηση. Κανείς. Λοιπόν, θα διαταθώ τώρα. Να διαταθείς τώρα. Είναι απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, τεντώνω το ένα ποδαράκι. Θέλω να αισθανθούμε εδώ ένα τέντομα. Εγώ τώρα να διταθώ για ποιο λόγο. Μήπως έκανε και τίποτα. Πάμε να αλλάξουμε ποδαράκι. Άρα να διταθώ έτσι λίγο για το καλό. Πολύ ωραία, εγώ μου δεν νιώθεις τώρα. Κάθε φορά που σε συναντάω είναι ωραία. Είτε κάνω γυμναστική είτε όχι. Γιατί είσαι και ένας θετικός άνθρωπος που μας βλέπεις όλη αυτή την άβρα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, δεν έχει μόνο σημασία η γυμναστική, είναι και αυτή η εσωτερική άβρα που βγάζει ο άλλος στον απέναντί του. Πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό εγώ. Λέω. Θεωρώ ότι είναι πολλοί κόσμος που μου έρχεται. Έχει δικά του προβλήματα. Δεν είναι όλοι κεφάτι κάθε φορά. Και δεν είναι και όλες τις μέρες το ίδιο. Σαφώς. Ο καθένας έχει τα δικά του. Απλά πολλές φορές λέω ότι, ξέρεις, γιατί έχω και προσωπική σχέση με τον κόσμο μου, λέω ό,τι και να είναι, η άσκηση θα σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις. Και να το δεις και αλλιώς, να δεις τη θετική πλευρά. Για όλα υπάρχει το θετικό κομμάτι. Εντάξει, για όλα υπάρχει θετική πλευρά. Ο καθένας νομίζει το δικό του πρόβλημα είναι το πιο σοβαρό. Αλλά θέλω να πω ότι ας εκμεταλλευτούν. Ο καθένας ξεσπάει αλλού. Άλλος στο ποτό, άλλος στο τσιγάρο. Άλλος στη γυμναστική. Ναι, νομίζω ότι όλοι εκεί θα πρέπει να καταλήγουμε τελικά. Όλοι στη γυμναστική. Βεβαίως. Αυτό το πλάσμα που μας δίνει φοβερά μαθήματα ζωής. Αχ, κορίτσι μου γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα ευχαριστώ. Εδώ. Την Ιωάννα Τσκανδαλάκη φυσικά θα τη βρείτε και στο Facebook. Έχει εκεί στην προσωπική της σελίδα, μπορείτε να κλείνετε και τα ραντεβού σας. Να την βρείτε και όλες τις πληροφορίες. Ορίστε, εδώ. Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα. Ναι. Να έχεις μια υπέροχη, δυναμική, κατακόκκινη εβδομάδα. Να σε καλά, την έχω και έχω βαυτή κόκκινη, να ξέρεις. Έτσι. Δικός μας άνθρωπος, το δικό μας το κορίτσι.